Πάμε να δούμε μια τραγική καταγγελία. Θα το συζητήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας, ένα παιδί 17 ετών, σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα στο Βόλο. Το ακούσετε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Καταγγέλει φρικτά πράγματα τα οποία υπέστη εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Και απορούμε και αναρωτιόμαστε, μάλλον δεν είμαστε και σε άλλο κόσμο που εκτός πραγματικότητας, αλλά οι λεπτομέρειες σε πάρα πολλά τέτοια εγκλήματα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, είναι ανατριχιαστικές. Ελάτε, κύριε Κοκοσάλη, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαδημήτρο. Χαίρομαι για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καταρχήν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η οικογένεια αποφάσισε με σθένος και θάρρος να δημοσιοποιήσει αυτό το περιστατικό, διότι θέλει να είναι η τελευταία οικογένεια που υφίσταται τέτοιου είδους έκνομες δραστηριότητες εις βάρος του παιδιού της. Ας ευχηθούμε όλοι ότι μετά από αυτό θα αλλάξουν λίγο οι συνθήκες στα καταστήματα κράτησης, γιατί δεν μιλάμε για σοφρονιστικό κατάστημα, δεν μιλάμε για φυλακή, μιλάμε για ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, που ο λειτουργικός του προορισμός δεν είναι ούτε ο σοφρονισμός ούτε η τιμωρία. Ωραία, είναι το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Λοιπόν, εκεί για το παιδί, και ό,τι μπορείτε να μας πείτε, για ποιο λόγο είχε πάει και τι όντως κατάστημα είναι το συγκεκριμένο. Για κάποιους λόγους το παιδί βρέθηκε έγκλειστο, θα σας πω, δεν είναι κλειφό. Για κάποιο λόγο πάντα μπαίνει κάποιος σε ένα περιορισμένο χώρο, σε ένα χώρο περιορισμένης ελευθερίας. Το παιδί είχε κάποια στιγμή απασχολήσει για παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Θεώρησε και η οικογένεια σωστό ότι θα πρέπει να υπάρξει πράγματι μια αριοθέτησή του, γιατί είχε στην νοητική της διαδρομή η οικογένεια ότι οι δομές και οι θεσμοί λειτουργούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Πού να καταλάβει ότι θα πάει τελικά σε μια, από ό,τι αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, αποθήκη ψυχών. Αυτό το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Το παιδί λοιπόν με απόφαση της ανακρίβειας. Πώς μείνει στην φυλακή? Δεν ήταν ποινή, ήταν στα πλαίσια της προδικασίας. Δηλαδή πέρασε από την ανακρίτρια και η ανακρίτρια θεώρησε καλό να επιβάλλει την προφυλάκηση. Δηλαδή. Προφυλάκηση, σωστά. Το αντίστοιχο της προφυλάκησης για τους ενήλικους. Ναι. Μιλάμε για ανήλικους εδώ, οπότε υπάρχει περιορισμό σε υλικό κατάστημα. Όπου και το maximum της προσωρινής κράτησης δεν μπορεί να είναι πάνω από 6 μήνες. Το παιδί λοιπόν μπήκε στο κατάστημα αυτό από το Σεπτέμβριο του 2022, εξήχθη, απελήθη δηλαδή με βούλευμα του Συμβουλίου Ηρακλείου των Πλημελιωδικών στις 19 Μαρτίου, οπότε και άμεσα έκανε την καταγγελία τόσο στη μαμά όσο και στην υποδιεύση ασφαλείας Ηρακλείου. Το προηγούμενο διάστημα που ήταν, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα, κάποιος τρόπος μέσα στη φυλακή να κάνεις κάπου μια καταγγελία? Κύριε Παπαδημήτρου, είχε τολμήσει και είχε καταγγείλει ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από την ίδια ομάδα των 5, όπως την κατονομάζει το παιδί πολύ αθώα στην κατάθεσή του. Το αποτέλεσμα είναι ότι οδηγήθηκε στην απομόνωση και μετά το αποτέλεσμα ήταν να δίγεται καθημερινή ψυχολογική βία και τη σεξουαλική βία, δηλαδή το βιασμό που κατεξακολούθησε την υπέστη από αυτούς τους ανθρώπους. Από ανθρώπους οι οποίοι κατά δήλωσή τους είναι ανήλικοι, θέλω να το τονίσω αυτό, διότι η ηλικία τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί λόγω της ακαταστασίας που επικρατεί στις χώρες προέλευσης αυτών των παιδιών. Τα παιδιά αυτά προέρχονται από κάποιες χώρες, έχουν απασχολήσει τις αρχές, έχουν προφυλακιστεί, έχουν μπει στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, έχουν αντιμετωπιστεί ως ανήλικοι, διότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να χρονολογηθεί, δεν μπορεί να επαληθευτεί η ακριβή τους ηλικία. Το παιδί τι καταγγέλλει ότι γίνει, μπαίνει μέσα σε αυτήν την. Κατά την προφυλάξη, λοιπόν, μπαίνει μέσα. Τι γίνεται? Μπαίνει μέσα από το πρώτο λεπτό που μπήκε, άρχισαν οι ασκήσεις των κυριαρχικών σχέσεων. Το γνωστό bullying, καλό στο νέο κτλ. Τον αξιλοκόπησαν άγρια, του έπαιρναν τα χρήματά του, τον έκδιναν, τέτοιου είδους συμπεριφορές, τις οποίες το παιδί δεν κατήγγειλε. Όταν πλέον όμως υπέστη ένα σοβαρότατο ξυλοδαρμό και τον διαπίστωσαν μέσα οι φυλακές, αναγκαστικά κατήγγειλε το τι του έγινε. Αποτέλεσμα θεωρήθηκε ρουφιάνος, συγχωρέστε μου την έκφραση, και άρχισε η καθημερινή ψυχολογική, ηλεκτρική και σωματική βία, την οποία υπομονετικά αυτός ο νεαρός υπέμενε καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής του, διότι ήξερε ότι αν την καταγγείλει, οι συνέπειες θα ήταν σαφώς επώδυνες. Οπότε φτάσαμε το τελευταίο δίμηνο πρώτης αποφυλακίσεώς του, που υπέστη ό,τι χειρότερο μπορεί να υποστεί ένα παιδί, ένα νεαρό παιδί, ένας νεαρός άνδρας. Δηλαδή, κατεξακολούθησε συνδυασμούς, τις οποίες εκμυστηρεύτηκε στην μητέρα του, άμα την αποφυλακίσει του. Με το που βγήκε, δηλαδή, στο αυτοκίνητο μέσα, έκανε την κατάθεση αυτή της ψυχής προς τη μαμά του. Ακολούθησε η κατάθεσή του στην υποδίευση ασφαλείας Ηρακλείου, με τον τρόπο που δικονομικά αρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου. Εξετάστηκε από ειδικό παιδοψυχίατρο, από ιατροδικαστή. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένουμε τα απορίσματα αυτής. Εμείς θα πρέπει να πούμε.
ότι έχουμε ζητήσει και την άδεια για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τις φυλακές. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, γιατί θέλουμε από όλες τις πλευρές να έχουμε το ρεπορτάζ. Αυτό για το οποίο αναρωτιέμαι, κύριε Κοξάλη, είναι το εξής. Έγινε ξυλοδαρμός πρώτος, δεύτερος, το παιδί το καταγγέλει και κανείς δεν κάνει τίποτα μέσα από τις φυλακές. Δεν υπάρχουν κάμερες για να βλέπουν πώς τα παιδιά αυτά μέρα νύχτα κινούνται. Εδώ για να μιλάμε για κάτι που γίνεται κατά εξακολούθηση. Μία, δεν το είδες. Δύο, δεν το είδες. Ξυλοδαρμοί, άγριοι ξυλοδαρμοί και βιασμοί για ένα εξάμηνο. Και το παιδί, από ό,τι ξέρω, από ό,τι διαβάζω και επιβεβαίωστε ή διαψεύστε, καταγγέλλει ότι και άλλο παιδί είχε υποστεί τέτοια βίαιη συμπεριφορά. Κανείς από το, ας το πούμε, σοφρονιστικό, ό,τι είναι αυτό, το σπάνο, δεν είχε πάρει χαμπάρι. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σέβομαι απόλυτα το λειτουργήμα των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Έτσι, δεν θέλω να υπάρξει εδώ τώρα οποιαδήποτε οποιοδήποτε πενιγμό ότι όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα και όλοι ίσα ίσα που με υπερβάλλοντα ζήλο υπηρετούν το λειτουργήμα του. Τι έγινε όμως εδώ. Εδώ το παιδί τόλμησε και κατήγγειλε την αρχική έκνομη συμπεριφορά, δηλαδή τον ξυλοδαρμό, τις σωματικές βλάβες, τις επικίνδυνες που υπέστη. Επελήφθη το συμβούλιο της φυλακής. Από ό,τι φαίνεται, τιμώρησε και αυτούς τους 5 δράστες και από εκεί και μετά όμως. Επειδή έγινε η τιμωρία αυτών των δραστών, ξεκίνησε ό,τι χειρότερα μπορούσε να ξεκινήσει. Δηλαδή, η όλοι έμπειροι είναι, και εμείς και εσείς και εμείς μόνο η εμπειρία μέσα από αυτά που ακούμε. Αφού έγινε ό,τι έγινε, έγινε η καταγγελία, υπήρξε και τιμωρία, κανείς δεν σκέφτηκε ότι αυτό το παιδί μπορεί και να πέσει θύμα ξανά ξυλοδαρμού και άλλης βίαιης συμπεριφοράς, ακριβώς επειδή μίλησε. Το άφησαν να είναι έτσι μαζί με τους υπόλοιπους και με αυτά τα 5 παιδιά που το είχαν βιοπραγήσει εναντίον του, το άφησαν εκεί να κυκλοφορούν όλοι μαζί μέρα νύχτα. Δυστυχώς και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ο συσχετισμός των δυνάμεων και οι κυριαρχικές σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια μιας κλειστής δομής όπως είναι η φυλακή. Δεν πέσαμε δηλαδή από τα σύννεφα, απλά δεν περιμέναμε, ούτε εγώ το ανέμενα, τόσα χρόνια εμπειρίας, δεν έχω ακούσει τέτοια πρωτόγνωρη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, ειδικά εντός καταστημάτων κράτησης. Το λόγο έχει δικαιοσύνη. Οφείλω από αυτό το σημείο, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής και τον Υπουργό προσωπικά για τα άμεσα αντανακλαστικά. Διότι κατευθείαν διέταξε επίγουσα προκατακτική πειθαρχική εξέταση. Είμαι σίγουρος ότι θα βγουν όλα στο φως, ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, ότι θα τιμωρηθούν όλοι οι υπαίτοι, είτε αυτοί που έπραξαν, είτε αυτοί που παρέλειψαν. Μακάρι, αλλά αυτό μην παίρνετε και ορκό. Πόσες φορές στο δημόσιο έχουμε δει σε πολλούς τομείς να γίνονται διάφορα και μετά να επιστρέφουν στις θέσεις τους. Σήμερα είναι στις θέσεις τους αυτοί. Βέβαια, δεν έχει απομακρυνθεί κανείς. Έχει κανείς. Αυτοί δηλαδή που ξέρανε. Ότι γίνονταν αυτά και κάνουν την πάπια και αφήναν το παιδί να βιάζεται, σήμερα είναι στη θέση τους. Έχω την εντύπωση ότι σε μια δημοκρατία όπως τη δικιά μας δημοκρατία, που θα πρέπει να προηγηθεί πράγματι η εξαντλητική προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση, η οποία θα. Δεν δούμε τη δημοκρατία αντλητικού τύπου όταν έρθει η ώρα της τιμωρίας. Δεν λέμε να χάσουν τη δουλειά τους, αλλά για ένα διάστημα, μέχρι να ξεκαθαριστεί ό,τι ξεκαθαριστεί, αφού δεν απομακρύνθηκαν όταν έπρεπε. Όταν έρθει η ώρα της τιμωρίας, να δούμε αν τη χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί έχουμε δει, ξαναλέω, πολλά. Πολλά. Κύριε Παπαδημήτρη, αυτό είναι και μια πολιτική απόφαση. Πιστεύω ότι θα πράξει όπως πρέπει να πράξει σύμφωνα με τον νόμο τόσο ο Υπουργός όσο και το Υπουργείο και το Υπουργείο Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Εύχομαι να είναι η τελευταία υπόθεση κακοποίησης. Εύχομαι και γι' αυτό το λόγο και η δημοσιοποίηση. Δεν υπήρχε, ξέρετε, θέλει σθένος, θέλει θάρρος στα πλαίσια ειδικά μια κλειστή κοινωνία όπως αυτή τη δικιά μας του Ηρακλείου να βγει μια μαμά και ο μικρός, έστω και με μοσαϊκό και με αλλοιωμένη φωνή, να πούνε, ξέρετε, βιάστηκα μέσα στις φυλακές. Το κάναν αυτό καθαρά για λόγους γενικής πρόληψης. Κύριε Κοσάλη, συγγνώμη, εγώ θα επανέλθω. Λάθος και διορθώστε το. Αυτό στο θέμα των υπευθύνων. Δεν υπάρχει υποκειμενική ευθύνη. Ότι ήξεραν π.χ. και όπως είπα εγώ, έκαναν την πάπια. Μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Μπορεί, όπως είπατε λοιπόν, σε μια δημοκρατία δυτικού τύπου να σεβαστούμε το δεκμήριο της αθωότητας και να μην το ξέρανε. Μπαίνουμε τώρα στην αντικειμενική ευθύνη. Έχεις υπό την ευθύνη σου ένα κατάστημα κράτησης και δεν ξέρεις, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Διάλεξε μια άλλη δουλειά να κάνεις στη ζωή σου. Μπορεί να κάνεις. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο έχετε και δεν σας κρύβω ότι. Αλλά είναι ακόμα στέσεις τους όμως σήμερα αυτοί. Θα κινηθεί και νομικά η οικογένεια, το λέω προς πάσα κατεύθυνση. Απλά περιμένουμε να οριμάσουν οι συνθήκες. Τι να το κάνει η οικογένεια, αν όλα αυτά ισχύουν και αποδειχθεί ότι ισχύουν, ένα παιδί 17 ετών. Ναι, εννοείται αυτό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Πιο συναισθηματικά φορτισμένη. Επί 6 μήνες το ξυλοκοπούσαν και επί 2 μήνες το βίαζαν. Δεν ξέρω τι δικαίωση μπορεί να υπάρχει για την ψυχούλα αυτού του παιδιού. Ό,τι και αν είχε κάνει. Ναι. Μιλάμε για ένα παιδί που είναι σακατεμένο ψυχολογικά. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Τι καθόμαστε και συζητάμε. Είναι τρομερό. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Κοσάλη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα επικοινωνήσουμε ξανά. Ελπίζω να έχουμε έτσι κάποιες εξελίξεις στην κατεύθυνση της απονομής δικαιοσύνης το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Το εύχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα.